Είμαι πολύ χαρούμενη που δέχτηκες να έρθεις Και εγώ είμαι χαρούμενη που επιτέλου σε βρίσκω. Ναι, γιατί δυσκολευτήκαμε λίγο, να ναι. το πούμε και αυτό, ε. ναι, ναι. Το κανονίζαμε, το ξεκανονίζαμε, το ακυρώναμε, έπρεπε να φύγει, μετά δεν γινότανε. Τα καταφέραμε. Ναι, δεν το πίστευα, αλλά τελικά ο τολμών Νικά. Σ' αγαπάει πολύ ο κόσμο. Mm. Σ' αγαπάει πολύ ο κόσμο, παρότι κάνει κάτι το οποίο όλο ο κόσμο κράζει, γιατί ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Ναι. Δυστυχώ. Αλλά όλος παραδόξος είναι όλοι πολύ θερμή. Δηλαδή, με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά άμα έχω hate. Δηλαδή, άμα λαμβάνω hate από τον κόσμο, που είναι κάτι το οποίο είχα σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με, το, με την αγάπη. Αλήθεια. Που δεν το περίμενα. Όταν λέμε hate, τι εννοούμε ακριβώ, Δηλαδή, ποια θα τα σχόλια εκείνα που θα ακούσεις ή θα διαβάσεις. Συνήθω, ε, το πιο σύνηθε είναι να με ρωτάνε πώ νιώθει η οικογένειά μου, αλλά να το ρωτάνε με άσχημο τρόπο σε φασία Η οικογένειά σου είναι χαρούμενη για αυτό που κάνει, είναι το πιο σύνηθε. Μετά το ότι θα είμαι μόνη μου, δεν θα βρω ποτέ κάποιον να με αγαπάει και, 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 και. Ε, αυτό. Δηλαδή, αυτά τα δύο είναι τα πιο. που συνήθω μια, πιο... μια άλλη κοπέλα πιο ανασφαλή, θα μπορούσα να πω, ε, θα την ενοχλούσε αυτό. Ε, εμένα δεν με ποτέ. Κάτσε το και τώρα που λέμε έτσι για την οικογένεια. Mm. Το ξέρω ότι σε έχουν ξαναρωτήσει, θα σε ρωτήσω πράγματα που έχουν ξαναρωτήσει <laughs> και άλλοι. Διότι είναι μέσα στι φυσιολογικέ, νομίζω, ερωτήσει mm -hmm. που θα έκανε οποιοδήποτε σε ένα άτομο που έχει επιλέξει αυτόν τον επαγγελματικό δρόμο. Ναι. Mm. Όταν ε, το ανακοίνωσε στην οικογένειά σου, στου φίλου σου, σου σου. Φοβήθηκε καταρχά να το πει. Ξεκάλεσα με αυτή την ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Ήμουνα 50-50 για τη μαμά μου για το πώς θα το πάρει, γιατί από τη μία είναι πάρα πολύ υποστηρικτική, απ' την άλλη είναι σαν μαμά υπερπροστατευτική, θα έλεγα. Οπότε φοβόμουν λίγο. Μετά φοβόμουν για τον αδερφό μου περισσότερο, προφανώς. Ε, αλλά στο τέλος σε καλό μου βγήκε κιόλας, γιατί είτε το έλεγα είτε δεν το έλεγα θα το μαθαίνανε, οπότε... Η μαμά μου, εντάξει, έπαθε ένα σοκ, τι σου είπε, τι συμβουλή σου έδωσε, ή τι σου είπε να προσέχει. Η μαμά μου πάντα μου έλεγε να προσέχω, μην μπλέξω με το βράδυ, μην πλέξω, και μοντέλο που ήμουν, αφοβόταν η μαμά μου. Ε, ήταν αυστηρή γενικότερα σε κάποια πράγματα και με το δίκαιο τη, νομίζω και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά μετά το σοκ που έπαθε, δηλαδή τη πήρε κανένα διβλόματο. Αν τη πήρε, κράτησε. Πήρε, ναι, ναι, κράτησε, κράτησε, γιατί. Τώρα σαν μαμά έχει να σκεφτεί 100 πράγματα, έχει να σκεφτεί άμα το παιδί της έχει μπλέξει με τίποτα ανθρώπους ε... που θα την πάνε στα πολύ σκοτεινά μονοπάτια να σου το δώσω να το καταλάβεις, αλλά ούτε καν. Δηλαδή ήθελα απλά να καταλάβει τι γίνεται, μόλις κατάλαβε τι γίνεται και πήγαινε κι εγώ και πολύ συχνά να τη βλέπω στην αρχή έτσι mm -hmm. ώστε να δει ότι όλα εντάξει, όλα καλά. Είμαι το παιδί που γέννησε. <laughs> Ακριβώς, <Yeah. laughs> ε, νομίζω ήταν, ήταν εντάξει, Ο αδερφός τι ο αδερφό. Αυτό είναι ένα πιο... Περίμενε, πόσο καιρό σου πήρε να το πεις στη μαμά? Μετά από ένα μήνα το είπα. Στον αδερφό? Κάτσε κάτσε να θυμηθώ. Ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο. Πώς του το πες? Πώς τον λένε? Κωνσταντίνο. Δεν θυμάμαι πώ το το είπα. Γενικά με τον αδερφό μου συζητάγαμε τα πάντα. Γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε δύο χρόνια διαφορά μόνο και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ε, και κάποια στιγμή απλά έπρεπε να του πω τι κάνω. Νομίζω ήθελε να έρθει εδώ, να μείνει στην Αθήνα. Mm -hmm. Και εγώ του είπα να μην έρθει. Δούλευα και στο μαγαζί παράλληλα όταν ξεκίνησα τι ταινίε. Σε ποιο μαγαζί, στο Στο και όπερα. και όπερα. Δούλευα ήδη. Και του είπα να μην. Κάπω έτσι έγινε η συζήτηση. Και του λέω: Κοίταξα να δει. Γι' αυτό δεν θέλω να έρθει. Μην νομίζω ότι δεν το θέλω το παιδί να έρθει εδώ πέρα ή ότι το αποφεύγω. Και κάπω έτσι πήγε. Δεν πήγε πολύ καλά. Mm -hmm. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν πήγε πολύ καλά. Αλλά και αυτό μετά κάποια στιγμή το δέχτηκε. Δηλαδή σε κάποια κουβέντα μα μου λέει: Και η αίμα μου είσαι, τι να κάνω. Δεν βαρά παλαμάκια. Και εγώ τώρα, άμα ήμουν αγόρι και είχα την αδερφή μου, δεν ξέρω την αντίδρασή μου. Γιατί είναι διαφορετικό. Άλλο να μου πει η αδερφή μου όταν μεγαλώσει κάποια στιγμή, γιατί είναι και μικρή, ότι στα 22, της έγινε μοντέλο ή δουλεύει σε ένα στριπ ή το οτιδήποτε παρόμοιο. Και άλλο να μου το πει η αδερφή μου, όμως είμαι αγόρη. Νομίζω είναι διαφορετικό. Ναι, γιατί βγαίνει αυτό το υπερπροστατευτικό και ναι. το τι θα πει ο κόσμο ναι, και οι άντρε, ναι. και επειδή είναι άντρε το βλέπει διαφορετικά. Ακριβώ. Μπαμπά, υπάρχει σε αυτή την εξίσωση. Όχι. 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 Σου άρεσε πάντα το σεξ. Ναι. Πάντα το ψάχνα από πολύ μικρή ηλικία, τα 14. Πώς είχες το σεξ στο μυαλό σου. Δηλαδή τι ήταν το σεξ για σένα. Πριν το γνωρίσεις, πριν κάνει σεξ. Τίποτα. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεν ήταν ότι από τη στιγμή που έκανα και μετά άρχισα να το ανακαλύπτω. Δηλαδή πιο πριν δεν το επιδίωξα να το ανακαλύψω. Απλά έγινε μια μέρα ξαφνικά. Ναι, αλλά τι άκουγε, δηλαδή, από το σχολείο, από του γονεί, από φίλε, από φίλου. Τίποτα. Τίποτα. Mm -mm. Δεν, είχα, δεν, το είχα σαν εικόνα. Αυτό είναι το αστείο. Δεν το είχα σαν εικόνα στο μυαλό μου, ούτε καν. Δεν ήξερε καν τι είναι αυτό το Όχι. πράγμα. Όχι. Πώ γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Πραγματικά ε, και στο σπίτι δεν το άκουγα και στο σχολείο δεν, συζη... δεν, συζητάγαμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι. Δεν θυμάμαι δηλαδή το μάθημα τη ε, βιολογίας βιολογία να μα λένε σε εκείνη τη σελίδουλα για το σεξ. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν θυμάμαι καν να ήμουν στο σχολείο εκείνη την ημέρα. <laughs> Δεν ξέρω. Αλήθεια. Ε, θα ρωτήσω τώρα κάτι μπορεί να βγει, μπορεί okay. να μείνει okay. στη συζήτηση. Ο μπαμπάς υπάρχει στη ζωή σας. Εννοείς αν ζει. Ναι. Ζει ο μπαμπάς, ναι. Άρα εσύ τους γονείς σου τους έχεις ζήσει μαζί. Σε πολύ μικρή ηλικία. Ε, γιατί θα σε ρωτούσα mm -hmm. ε, ποιε είναι οι εικόνε εκείνε που είδε με στο σπίτι. Αν ήταν α πούμε με τον άλλον να κουμπούσαν ο ένα τον άλλον και αν. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάσαι καθόλου. Όχι, ήμουν πολύ μικρή όταν χωρίσανε. Πρέπει να ήμουν τεσσάρων Οκ. Okay. Mm. Πότε έκανε σεξ πρώτη φορά. Στα 14 προ 15. Πώ ήταν αυτή η εμπειρία. Περίεργη, <laughs> γιατί δεν ήξερα τι έκανα. Δηλαδή ήμουνα με το τότε αγόρι, με το πρώτο μου αγόρι, με το δικό μου έρωτα στο σπίτι. Και εκεί που βλέπαμε ταινία, στη τηλεόραση. Απλά έγινε. Δηλαδή, πολύ... Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι πόνεσα πάρα πολύ. Mm -hmm. Αυτό. Και μετά αφού αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε αιώνε τον άλλον, ρε παιδί, το κάναμε συνέχεια. Mm -hmm. Μετά από ένα χρόνο χωρίσαμε. Και αφού χωρίσαμε, επειδή εγώ το σεξ δεν το είχα συνδέσει ατομικά, δηλαδή δεν ήταν το, το έψαχνα μόνιμο, όπω σου είπα πριν. Mm -hmm. Το έψαχνα μαζί του. Mm -hmm. Δεν έκανα σεξ για 1,5 χρόνο. Για... Δεν το ζητούσε ο οργανισμό μου, ήταν κάτι το οποίο το είχα συνδέσει με αυτόν. Αυτό ικανοποιούσαν. Όχι, τίποτα. Άρα δεν είχε πειραματιστεί καθόλου με το σώμα σου όχι, πριν κάνει σεξ. Όχι, όχι. Και αφού χωρίσατε, λοιπόν. Ναι. Εξακολούθησε να μην πειραματίζει με το σώμα σου. Όχι. Ο 1,5 χρόνο που χωρίσατε. Mm. Κάτι την ερώτηση. Μετά τον 1,5 χρόνο, αφού είχατε χωρίσει, έκανε. Καινούργια σχέση, να φανταστώ. Ναι. Άρα το ανακάλυψε πάλι μαζί του. Ναι. Πότε αυνανίστηκε πρώτη φορά, ε... Στα 18. Πώ ήταν, Πολύ ωραία. Είπε, Γιατί δεν το έκανα νωρίτερα ναι, αυτό. Ναι, 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 νομίζω ότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή, πρώτα να το κάνω μόνη μου, να καταλάβω και τι μου αρέσει και τι θέλω, και μετά να κάνω σεξ. Είμαστε πολύ μικροί όμως τα 14 και εγώ και εμένα αυτό... πρώτη μου φορά στα 15 δηλαδή ναι. είναι νομίζω πιο φυσιολογικό να έρχεται το σεξ mm -hmm. να σου ανοίξει το δρόμο mm -hmm. και μετά να βαδίσεις και λίγο μόνος Ναι Είναι και αυτό μια άποψη <laughs> Σου είναι δύσκολο να τελειώσει. Αναλόγω. Από τι ε, Μόνη μου εννοείς ή με κάποιον άλλον ε, το μόνοι σου φαντάζομαι θα είναι πιο εύκολο που ισχύει για όλε τι Το μαζί, το με κάποιον άλλον. Είναι αναλόγω στο πώ είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, επειδή είμαι πολύ εγκεφαλική mm -hmm. και έχω και πολύ πρόσφατο παράδειγμα να σκεφτώ για να σου δώσω να καταλάβει. Mm -hmm. ε, άμα δεν νιώθω συναισθήματα για τον άλλον άνθρωπο, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσω. Δηλαδή, πρέπει να. Να νιώθω συναισθήματα, να τον αγαπάω, να είμαι ερωτευμένη, να είμαι καψούρα, κάτι από αυτά. Mm -hmm. Έτσι ώστε να έχω στο μυαλό μου κάτι και να τελειώσω. Άμα δεν έχω αυτό και είναι ξεκάθαρα σαρκικό, επειδή σε γούσταρω και με γουστάρεις, δεν μπορώ εύκολα. Δηλαδή, τη τελευταία φορά που έκανα κάτι με ένα παιδί, προσπαθούσε το παλικάρι με όλες τις δυνάμεις. Να του το δώσουμε, να πούμε ένα μπράβο. <laughs> ναι, πραγματικά μπράβο. Αλήθεια, αλλά του το είπα. Δηλαδή μετά από 40 λεπτά που προσπαθούσε και δεν ήταν και κακό. Mm -hmm. Λέω να σου πω κάτι, μην το παίρνει προσωπικά, αλλά άμα δεν. Έχω συνέστημα εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να τελειώσω. Πόσο καιρό τον ήξερε, Τον ξέρω το συγκεκριμένο δύο χρόνια. Και μετά τα δύο χρόνια γνωριμία έγινε κάτι. Ναι. Είναι, είναι πρόσφατο, πρόσφατο αυτό. Ναι, είναι πρόσφατο. Έχει προσποιηθεί στο σεξ. Όχι. Στο σεξ Τη Χριστίνα στο προσωπικό τη επίπεδο, μιλάω. Mm -hmm, όχι. Δεν μπορώ. Του <laughs> λέει ότι κοίτα. σε <laughs> ευχαριστώ, το δε εκτιμώ. Άστο. Άστο, ναι. Και πάντα λέω μη το παίρνει προσωπικά γιατί δεν θέλω να νιώσει άσχημο. Αν τραυματίσει τον άνθρωπο κρίμα είναι. Γιατί κάποιε φορέ μπορεί να φταίει αυτό, άλλε εγώ. Τώρα εντάξει. Αλλά να πω ψέματα. Δεν είναι και πρακτικό το να πει ψέματα, θα σου πω γιατί. Γιατί. Γιατί πε ότι ξανακάνει σεξ με αυτόν τον άνθρωπο. Θα νομίζω ότι είχε τελειώνει έτσι εύκολα. Ναι. Και την προηγούμενη φορά έκανε κάτι και σε έκανε Α, ότι τελείωσε. Θα ξανακάνει το ίδιο. Εσύ πάλι δεν θα τελειώσει. Γιατί να κάνει σεξ με αυτόν τον Έχεις άνθρωπο. Έχει δίκιο. Θα το βρει μπροστά σου λοιπόν. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Διαβάζοντα τη συνεντεύξη σου, θα πω ότι στα 13 είδε πρώτη φορά πορνό. Ναι. Θέλω να μου πει όμω, τι πορνό επέλεξε να δει. Ω, oh, με πα πολύ... 10 χρόνια πίσω, κάτι να σκεφτώ. Θε μου, και είναι 23 και το λέει αυτό. <laughs> <laughs> ε, νομίζω είχα δει το κλασικό. Αγόρι κορίτσι. Ναι. Ή αυτό ή δύο γυναίκε είχα δει. Αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρη. Ήτανε hardcore ή ήτανε βανίλα. Όχι, δεν ήταν hard ήτανε hardcore. Ήτανε βανίλα, ιστοριούλα. Ναι. Boy meets girl, they μπράβο. have sex. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Μπράβο. <laughs> Έχει καλέσει ποτέ ω γραμμή να δει πω είναι. Ναι! <laughs> Ακαλά! Έλα, θέλω να ακούσω. Θα σου πω. Βάλε καφέ, να mm -hmm. τα πούμε. Mm -hmm. Λοιπόν. Ήμουνα 11. Έντεκα κυρία μου. Σου βγάζω ναι. το καπέλο, ναι. Και ήμουν με τον αδερφό μου. Ορίστε. Τον στο σπίτι. Και δεν κοιμόμασταν συνήθω τα βράδια. Από εκεί έπρεπε να το ψηλιαστώ ότι δε θα δουλεύω βράδυ μετά στη μετέπειτα ζωή μου. δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Γιατί όμω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν κοιμόμουν. Δηλαδή, μπορεί να κλείνει και τρει μέρε σε Δεν μπορούσε να με πάρει Ωραία. Τι έκανε δηλαδή αυτά τα βράδια. Καθόμουν και, έπαιρνα <laughs> <laughs> Τη και έπαιρνα τη Σουζάνα τηλέφωνα α πούμε. Την έβλεπα στη τηλεόραση. Ε, και μια μέρα έτσι όπως κάναμε ζάπνιξ στη τηλεόραση, βλέπουμε μια κοπελίτσα όμορφη, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε. Και είχε ένα τηλέφωνο. Του λέω, έλα να πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε τι είναι αυτό. Παίρνουμε από το σταθερό mm -hmm. τηλέφωνο και αρχίζει αυτή και μας μιλάει. Τι σας έλεγε. Ένα πράγμα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ πώ ένιωσα όταν το άκουσα. Mm -hmm. Γυρνάει και Η γυναίκα λέει, το αίμα σου βράζει, το ξέρω. Το αίμα σου βράζει, το ξέρω. Δ, δολοφονικό, οριακά Ακ, Ακριβώ αυτό ένιωσα. Και, ναι. και κοιτάω τον αδερφό μου, το κλείνω, του λέω. Πάμε για ύπνο γρήγορα μα παρακολουθούν. <laughs> και νόμιζα ότι κάπου είναι αυτή και μα βλέπει. <laughs> δεν <ξαναπήρα laughs> τη λέω. Ήταν <laughs> η πρώτη και τελευταία φορά. <laughs> ναι. Ναι, ναι. Αλλά δεν θα την ξεχάσω, νομίζω, ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν ο αδερφό μου τη θυμάται, γιατί ο αδερφό μου ήταν 9. Και εγώ ήμουν 11. Mm -hmm. Αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το αίμα σου βράζει Και ready τι σε έλκει περισσότερο, Χριστίνα, το ανδρικό σώμα, το γυναικείο σώμα, σε ρωτάω, διότι είχε και σχέση με γυναίκα. Όλα τα θυμάσαι. Βεβαίω. Δεν την ερευνά μου, κυρία μου. Τι νομίζεις, τι θα έτσι ξεβράγω, τι. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Γιατί είναι σαν να με ρωτά αν μου αρέσουν πιο πολύ άντρε ή γυναίκε. Δεν ξέρω. Τι σου δίνει μεγαλύτερη απόλαυση Ξεκάθαρα στο ερωτικό κομμάτι. Είμαστε στο κρεβάτι πω. και με του δύο τώρα. Και με άντρα και με γυναίκα. Αλλά στο κρεβάτι πάντα, δεν μιλάω στο πλαίσιο μια σχέση. Α, στο κρεβάτι. Νομίζω γυναίκα. Γιατί? Γιατί ε, τον άντρα τον θέλω για να με ευχαριστεί. Δηλαδή, μου αρέσει να βλέπω τον άντρα να προσπαθεί για να με ικανοποιήσει. Mm. Ε, στη γυναίκα, μου αρέσει να είμαι εγώ αυτή που προσπαθεί. Οπότε, επειδή είμαι άνθρωπο πολύ δοτικό γενικότερα. Είτε στο σεξ, είτε στην προσωπική μου ζωή, είτε στη δουλειά. Ε, νομίζω ότι με ικανοποιεί περισσότερο να δίνω. Mm -hmm. Οπότε νομίζω γυναίκα. Δηλαδή με εξητάρει πιο πολύ στο μυαλό μου να σκέφτομαι ότι προσπαθώ να ικανοποιήσω μια γυναίκα από το ότι με ικανοποιεί ένα άντρα. σω και γιατί το να με ικανοποιεί ένα άντρα το έχω και πιο. Εύκολο. Και σύνηθε, ναι. Και είναι κάτι το οποίο οκ. Okay. Ενώ το να είμαι με μια γυναίκα την οποία θεωρώ ελκυστική και μ' αρέσει και έχω καταφέρει να βρεθώ μαζί τη και πρέπει να δώσω μάχη έτσι ώστε να την ξανακερδίσω ρε παιδί μου την επόμενη φορά μου ακούγεται πιο είναι πιο μεγάλο challenge από το να κερδίσω έναν άντρα σίγουρα οπότε αυτό ε, νιώθεις πιο άνετα με μια γυναίκα από ότι με έναν άντρα σου ναι. είναι το ίδιο Όχι. Νιώθαι. Ναι, ναι. σίγουρα Λοιπόν, εσύ σπούδασε υποκριτική. Mm -hmm. Με την κλασική την έννοια. Mm -hmm. Μετά έκανε ένα twist, <laughs> αλλά βάδισε στον ίδιο δρόμο τη <laughs> υποκριτική. <laughs> Δεν, Δεν άλλαξε πορεία. Εκεί εσύ ο Αυτό. Αυτό είπα και στη μαμά μου. Θα κάνω μάνα υποκριτική. <laughs> Ενό άλλου τύπου. <laughs> Έχει περισσότερα φωνήεντα. Έτσι. Ακουγόμαστε λίγο πιο πολύ. <laughs> Περισσότερη εκφραστικότητα. Βέβαια. Βγάζουμε και τα ρούχα μα ενίοτε γιατί εντάξει τώρα. Για τι ανάγκε των γυρισμάτων. Πότε έγινε αυτή η στροφή στο πορνό. Ε, το 20 μέσα σου τι 21, συνέβη. Δεν θυμάμαι. Μέσα σου τι συνέβη. Τι είδε, τι είπε, πώ παρακινήθηκε, πώ πήρε αυτή την απόφαση. Ήταν ο τότε σύντροφο μου, Νέκ. Mm. Ήταν ηθοποιό ήδη ένα χρόνο. Mm -hmm. Και εμεί ήμασταν ζευγάρι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ήσασταν ζευγάρι ήδη ένα χρόνο. Όχι. Ησασταν Όχι. ζευγάρι ναι. και εκείνο ένα χρόνο έκανε αυτό. Εσύ τι έκανε τότε. Εγώ σπούδαζα υποκριτική και κάνα την πρακτική μου στο θέατρο. Πώ άντεξε παιδί μου να είσαι με έναν άνθρωπο που κάνει ταινίε πορνό. Νομίζω άντεξα γιατί μπήκα κι εγώ στο χώρο. Δεν το λέω. Πρόσεξε. Δεν το λέω από άψη διάκριση. Mm -mm. Εγώ θα ζήλευα, δεν θα άντεχα. Αυτό, αυτό εννοώ. Δεν άντεχα στην αρχή. Και νομίζω μη σου λέω ψέματα. Ούτε μετά. Δηλαδή. Ναι, μεν ξεκιν... ξεκίνησα γι' αυτό. Για να ξεκινήσω μαζί του και να δω πώ είναι. Mm -hmm. Γιατί μου έλεγε δεν είναι τίποτα και δεν είναι τίποτα και δεν είναι τίποτα. Και λέω, Άμα δεν είναι τίποτα, να πάω και εγώ να δω. Τι είναι αυτό το τίποτα. Είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και το ξεκίνησα. Και τελικά όντω δεν ήταν τίποτα. Πε περίμενε θα φτάσουμε λέει... σε αυτό το τίποτα που για μένα είναι πολύ γεμάτο, αλλά περίμενε, περίμενε. Θα σου το εξηγήσω όλο. Ωραία. Λοιπόν, είσαι λοιπόν με το νεκτάριο, ναι. είναι ο νεκτάριο μέσα, mm -hmm. σου λέει έλα βρε παιδάκι μα να το κάνουμε. Mm -hmm. Είναι αυτό το τίποτα που περιγράφει, που είμαι σίγουρη δεν είναι τίποτα, αλλά τέλο πάντων θα πάμε παρακάτω. <laughs> και ξεκινά. <laughs> και ξεκινά. Πώ ξεκινά, Έκανα μία ταινία μαζί με τον Νεκ Ωραία. Mm -hmm. Έχει τρει πρώτε φορέ. Ναι. Έχει την πρώτη φορά που πήγε με γυναίκα. Την πρώτη φορά που πήγε με άντρα. Αλλά είναι δύο διαφορετικέ διφο... πρώτε φορές ναι. Και μετά έχει και μια τρίτη πρώτη φορά που είναι με έναν άγνωστο. Σε ταινία. Ε... Ναι. Mm -hmm. Οπότε θέλω να μου πει για αυτήν την πρώτη φορά με έναν άγνωστο σε ταινία. Πολύ μετά τον Εκ, αυτό. Mm -hmm. ε... Ήταν πολύ άβολο. Αλήθεια σου λέω. Και περιέγραψέ το μου. Ήταν σε δωμάτιο ήταν. Πού ήταν, ήταν εξωτερικό γύρισμα. Ήταν στη Καραϊβική. Mm -hmm. Με τη Βίξεν Δηλαδή ότι είχα φύγει εγώ εξωτερικό Μετά από διάλειμμα mm -hmm. Και με είχε κλείσει η Βίξεν Πέρσι Και ήταν η πρώτη φορά που έκανα γύρισμα Με κάποιον που δεν ξέρω καθόλου καθόλου. Τον έβλεπα πρώτη φορά στη ζωή μου Δεν ξέρω δηλαδή Απόρρισα πως το κάνουν Δηλαδή μετά πήρα το τεό τηλέφωνο mm -hmm. Που τα έχει κάνει φορές. Και του λέω πως το κάνετε ρε παιδιά Δηλαδή εγώ έκανα μόνο με τον Εκ Και λέω Μα είχαν σε μια παραλία και έπρεπε τώρα να κάνουμε ότι είμαστε ερωτευμένο ζευγάρι. Να μην έχουμε ανταλλάξει ούτε για πιο πριν. Ούτε για είμαι η Κρίστη, η Μωτάδε. Τίποτα. Έλληνα. Όχι, Ισπανό. Να πει ότι είχαμε και κάτι να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, για το Μητσοτάκι. Να πούμε τα νέα του Μητσοτάκι. Κάτι, ξέρω, ρε παιδάκι μου, κάτι. Κάτι να πούμε. Έχω βγει στην Αθήνα εκεί, ξέρω την Τάδε, ξέρει την Τάδε. Τίποτα. Είμαι από την Τρίπολη, από την Καρδίτσα. Και τα αγγλικά του παστάκια, λέω, ωραία. Θα μιλούσατε τη γλώσσα του σώματο, βέβαια, πολύ σύντομα. Έλατε. Ναι. <laughs> <laughs> τη πιο σημαντική. Κάτσε λίγο, να σου πω κάτι. Ούτε φωτογραφία του δεν είχε δει. Mm -mm. Όταν δηλαδή είναι παιδί μου, σε κλείνουν για μια δουλειά. Εκεί δεν είχα ιδέα. Τώρα στι δουλειέ που κάνω, επειδή έχει ανέβει το level, mm -hmm. ε, μου στέλνουν και μου λένε: Έχει με αυτόν και με αυτήν. Είσαι OK. <laughs> Τότε δεν υπήρχε αυτό. Ωραία. Είμαστε λοιπόν στην Καραϊβική με έναν Ισπανό που τον βλέπουμε πρώτη φορά. <laughs> Πρέπει να τον ερωτευτούμε για το σενάριο τη ταινία <laughs> <laughs> και τι συμβαίνει εκεί. Ήταν πολύ άβολο γιατί ήταν και αυτός πολύ κρύος. Νομίζω, άμα δεν ήταν κρύος, θα ήταν και λίγο πιο... Ήταν ωραίος. Εμένα δεν μ' άρεσε. Mm -hmm. Δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, το κοινό μου λέει ότι αυτή η ταινία ήταν καταπληκτική και ότι είχαμε απίστευτη χημία, Εγώ δεν το βλέπω στην ταινία. Ε... Και κάναμε το θέατρο, το οποίο ήταν τίποτα, ξέρω, μισή μέρα και πάμε στην ώρα τη πράξη που πάλι μέχρι να γίνει αυτό δεν τον είχα δει. Πουθενά. Mm -hmm. Τον είδα μετά στο κρεβάτι, που μας είχαν εκεί πάρα πολύ ωραία τοποθεσία με το έξι. Mm -hmm. Έτοιμο να με περιμένει. Και είσαι σκοτή η σημαία. Ναι, ναι. Ήταν έτοιμο το αγόρι ναι. να εκπροσωπήσει την Καραϊβική ναι. <laughs> και την Ισπανία. <laughs> και την Ισπανία, βεβαίως. ε Και αυτό, απλά ξεκινήσαμε. Είχαμε κάποιες οδηγίες, μας λένε και okay, ξεκινήστε από αυτό. Ε, απαιτούσε το σενάριο πολλά φιλιά, mm -hmm. που εμένα μου ήταν ακόμα πιο άβολο Δηλαδή, άμα δεν τον ξέρω κιόλα τον άλλον. Αλλά βγήκε. Τι να κάνω. Βγήκε και μετά το συνήθισα. Μετά γινόταν πιο. Κάθε φορά γινόταν και άλλη. Δηλαδή, τώρα μου είναι. Οκ, okay, φέρτο να πάμε να κάνουμε το γύρισμα. Αυτό, να φύγουμε. Όταν λες ότι υπάρχουν οδηγίε. Mm -hmm. Ποιε μπορεί, ποιες μπορεί να είναι οι οδηγίες αυτές. Δηλαδή ότι ξεκινάς, ξέρω εγώ, με στοματικό έρωτα, συνεχίζεις κάνοντας σεξ, μετά μπορεί να έχει πρακτικό, μετά ναι, τελειώνει ναι. εκείνο τελειώνει εσύ, ξανατελειώνει, τέτοιες οδηγίες. Αυτά είναι, αυτά είναι οι οδηγίες ουσιαστικά. Οι στάσει, mm -hmm. ε, κάποιε ατάκε, σίγουρα. Ποιε είναι οι ατάκε που έχει βαρεθεί να λες. Έχω βαρεθεί να με βάζουν να μιλάω ελληνικά. <laughs> Ας ξεκινήσουμε <laughs> από εκεί. Και τι λες όταν μιλάς ελληνικά. Ε, <clears throat> Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω αλήθεια. Αλλά τι μπορεί να λες όταν ολοκληρώνεις ας πούμε στον άλλον. Τι σε ξενερώνει να λες. Τα πάντα δεν μου αρέσει να μιλάω. Δεν μου αρέσει να μιλάω στις ταινίε και με βάζουν συνέχεια να το κάνω. Μπορεί, σε παρακαλώ Α, και στο κόψουμε μετά. Θέλω να ακούσω μια φράση που έχεις βαρεθεί να λες. Και που δεν σε αρέσει κιόλας. Κάτσε να σκεφτώ. Όλε, αλλά κάτσε να σκεφτώ. Για να σου πω. Σκέψου μία και βάλε μπίπα, άμα δεν να την πει τόσο γλαφυρά. Όχι, θα πω, δεν έχω πρόβλημα. Απλά προσπαθώ να, θυ... να θυμηθώ. Α πούμε, σε τελευταία που μίλαγα σε, είναι, σε όλες Πολλέ είναι, πρέπει μου. Όλε τι πέντε ατάκε λένε, όλε και όλε. Α, <laughs> oh, καλά είσαι. <laughs> καλά είσαι. Η δικιά μα η director, είναι. Λαλίστατη, <laughs> ό,τι mm -hmm, φαίνεται. Ναι, ναι. Προσπαθεί να μας κάνει Αμερικάνες. <laughs> ε... Δώσ' το, Κρίστη. Προσπαθώ να θυμηθώ, σου λέω. Τώρα έχω πάει το μυαλό μου στο τελευταίο μου γύρισμα. Δίνει ο άλλος πόνο και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ τι λέω. Εκτός από το α, τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω». «Αχ, ναι, 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 αχ, τι μου κάνεις». <laughs> ε, μας βάζουν να λέμε, ουσιαστικά, κοίτα να δεις. Αυτοί θέλουν να εξηγούμε... Γιατί λέει, είναι ωραίο για το αυτή του θεατή, mm -hmm. το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Τι είναι podcast. Ξέρω εγώ ρε φίλε, <laughs> δηλαδή, είναι ο άλλος <laughs> από πάνω μου <laughs> και πάει να και την ώρα που το κάνει, εγώ πρέπει να εξηγώ αυτό που κάνει. Σε φάση, αχ ναι, τώρα που έχει ξαπλώσει από πάνω μου, αχ ναι, θέλω να το κάνεις πιο σιγά, μετά θέλω να το κάνεις, αυτά τα συγχαίρομαι. θέλω να το κάνεις... Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Τώρα σιγά σιγά. Α, ναι, πολύ ωραία είναι έτσι σιγά σιγά. Δεν είναι πολύ cringe. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. <Σε> ε, <Σε> ε, <Σε> και να πω ότι ήμασταν και σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον. Ήμασταν και δύο γυμνέ και μου τα έλεγε. <Σε> λοιπόν, ναι, τώρα που το περιγράφει με ρούχα. <Σε> ναι. Λες, μα, μα είναι το ίδιο το cringe. να γελάσω. Είναι ναι. το ίδιο cringe και το να το βλέπει. Είναι το ίδιο. Είναι τελείω Αμερικανιά. Που εγώ δεν συμφωνώ με το αμερικάνικο το στυλ καθόλου. Αλλά η εταιρεία που δουλεύουμε είναι Αμερικάνικη. Δεν έχει επιλογή, αγαπητή μου. Καμία. Καμία. Σου έχει τύχει δύσκολο γύρισμα. Πολλέ φορέ. Όταν λέω δύσκολο, να ξέρει ότι δεν ξέρω τι εννοώ. <σχαισία> 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 ναι, δεν ξέρω όντω. Mm. Οπότε θέλω εσύ να μου πει τι καταλαβαίνει <σχαισία> με το χαρακτηρισμό <σχαισία> δύσκολο γύρισμα. Τα δύσκολα γυρίσματα για μένα είναι όταν έχω να κάνω σεξ με περίοδο. Mm. Το έχω σαν ερώτηση μέσα. Με την περίοδο τι γίνεται. Τίποτα. Κάνει σαν να μην έχει. Μα. Φαίνεται. Μα έχει. Δεν φαίνεται. Βάζει κάτι πραγματάκια μέσα που την κρατάνε την περίοδο. Για κάποια ώρα. Όταν λέμε πραγματάκια. <laughs> Σίγουρα δεν βάζει κανένα τέτοιο πράγμα. Όπως ναι. Αυτό. Υπάρχουν κάτι ειδικά σφουγγάρια mm -hmm. που τα βάζει μέσα. Mm -hmm. Και κάθονται εκεί σαν ταμπών, αλλά είναι σφουγγάρι, κανονικό σφουγγάρι. Mm -hmm. Τα βάζει μέσα, 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 να ανέβει πάνω ψηλά mm -hmm. για να μην κατεβαίνει η περίοδο κάτω. Συγγνώμη, Ρεσικρίστη, ε, το να πει Είμαι αδιάθετη. Δεν κουνιέμαι από το σπίτι μου, Όχι. Αυτό μπορώ να το κάνω στο κίνηκι όπερα. Να του πω, παιδιά, για μία εβδομάδα δεν θα έχουμε σοκ που δεν το κάνω και πάλι. Πάω στη δουλειά. Γιατί λέω από τη στιγμή που το κάνω στη ταινία που είναι πιο δύσκολη, Θα το κάνω και στο κίνηκι 10 λεπτά είναι. Ε, αλλά σε ταινία δεν μπορεί να το πει αυτά. Ε, Γιατί α... έχει πληρωθεί παραγωγή. η ναι. Εισιτήρια. Συγγνώμη, δεν μπορεί δηλαδή να φέρει τα γυρίσματα στα δικά σου τα μέτρα και να πει παιδιά, το, το ταξίδι αυτό ή την παραγωγή αυτή δεν μπορούμε να την πάμε μια εβδομάδα μετά, διότι είμαι αδιάθετη. Όχι πάντα. <σχ> και εγώ έχω κι άλλο θέμα. Δεν έχω σταθερό κύκλο ποτέ. Ναι. Αποτελεσματικό. Ναι, επάγγελμα κάνει. Το ξέρω, εργαμόταν <laughs> αυτό. <laughs> Θα σε ένα γραφείο να σου πει Αφεντικούλη μου, έχω την περίοδό μου, δεν μπορώ να έρθω σήμερα. <laughs> Ωραία. Αυτά τα σφουγγάρια φαντάζομαι πω δεν είναι ανθιγυνά για να τα χρησιμοποιεί εσύ και πάρα πολλέ άλλε κοπέλε. Είναι γι' αυτό. Είναι γι' αυτό. Mm -hmm. Και με τον πόνο τη περίοδου, ενώ παράλληλα κάνει σεξ, τι συμβαίνει. Τίποτα. Κάνει σαν να μην υπάρχει. Ενώ πονά. Mm -hmm. Έχει πονέσει ποτέ τόσο πολύ από περίοδο και σεξ παράλληλα που. Που σταμάτησα το γύρισμα? Ναι, το έδειξαν κατανόηση. Ναι, εννοείται. Τους είπα, θέλω τόση ώρα, θέλω να ηρεμήσουν. Ναι, οκ. Okay. Μου φτιάξανε καφέ, μου φέρανε σοκολάτε. Δηλαδή είναι ανθρώπινα αυτά και σε αντιμετωπίζουν και έτσι. Άμα δεν το αντιμετώπιζαν έτσι και μου λέγανε, πάμε να βγει το γύρισμα, θα το κόβω επί τόπου, δεν θα ξαναπήγαινα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ε, προκτικό σεξ, κανεί. Όχι. Όχι. Mm -mm. Το για το γάμο μου. Με δουλεύει. Να σου <left> πω κάτι, α κρατήσω και κάτι για τον άντρα που θα παντρευτώ, αλλά στη φορά τα έχω. Βρήκα δεν έχω, να έχω αυτό τουλάχιστον. Θα σου δώσω το λουλούδι μου, το από πίσω το λουλούδι. Το βραδινό. Δεν έχει δοκιμάσει καθόλου πρακτικό. Έχω δοκιμάσει. Πώ δεν έχω δοκιμάσει. Σα αρέσει περισσότερο. 17 ήμουνα ή 18. Όταν ξανά κάνα σεξ με τον δεύτερο. 18. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου μπορώ να πάω. Α, οπότε είναι όντω γαμήλιο δώρο. Ναι. Την, την, πρώτη μη νύχτα αυτή, κάντο να τελειώνουμε, είναι το δώρο μου για σένα και για δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Ακριβώς. Δεν το κάνει ε, στις στι ταινίε πορνό επειδή δεν σου αρέσει, επειδή δεν θε να μείνει στο θεατή και γι' αυτό. Γιατί δεν το κάνεις. Στι ε, στις ταινίε δεν το κάνω για αρκετούς λόγους. Μπορώ να σου πω. Ο πρώτος που δεν το κάνω είναι γιατί είναι πολύ επίπονο. Δηλαδή, αν από μπροστά είναι επίπονο, φαντάσου από πίσω. Ε, και είναι και αναλόγω με ποιον θα το κάνει. Δηλαδή, άμα σου κάτσει ένα στραβό, ο οποίο δεν ξέρει και να κάνει σωστά τη δουλειά του και κάνει τα σεξ κανονικά, θα πει άντε. Λίγο θα ξέρει να το διαχειριστεί. Αλλά είναι άλλο το πρακτικό. Πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρω πόσα λεφτά θα μπορούσαν να μου δώσουν για να με πείσουν να πω okay. Δηλαδή, πραγματικά μου μου Έχουν προσφέρει πολλά και η εταιρεία που δουλεύω τώρα, που είχα και το συμβόλαιο, μου είπε τόσα για αυτό. Μπορούμε να πούμε το νούμερο. Όχι. Τι θεωρείς πω είναι αδιάκριτο το κακό, Όχι το νούμερο. Καλή. Δεν θα το πούμε. Αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά, ναι. Οπότε. Για πόσα θα έλεγε, ναι. Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν το έχω στο μυαλό μου ω κάτι που θα ήθελα να κάνω ας πούμε. Mm -hmm. ή που είμαι ανοιχτή να το συζητήσω. Το έχω σκεφτεί, μου έχει περάσει το μυαλό. Το έχω συζητήσει και με τι εταιρείε που μου το έχουν προτείνει, αλλά όχι. Και τρίτον, ακόμα και αν θέλω να το κάνω, mm -hmm. είναι πολύ νωρί. Δηλαδή, δεν θα έχω μετά κάτι άλλο να τους δώσω. Καταλαβές. Οκ. Okay. Είναι, τους δίνω αυτό που έχω να τους δώσω τώρα, μετά από το πρακτικό. Τι άλλο θα έχω να δώσω στο κοινό. Mm -hmm. Και πόσο θα κρατήσει, πούμε, όλη αυτή η λάμψη και το... Το η κρίστη, κατάλαβε. Άμα του δώσω κι αυτό. Α πούμε, τώρα λένε γαμώτο, με βλέπουν. γαμώτο να κάνει κι αυτό, να κάνει κι αυτό. Μπαίνουνε, ξαναβλέπουν. Άμα του το δώσω. Το ξύνει, το ψάρι, στα χείλη. Εσύ, παρακαλώ, μάρκετινγκ. <laughs> αλλά με αγαπάνε. Δεν μπορώ να πω. Δεν του το δίνω, αλλά εκεί είναι τα παιδιά μου. Περιμένουν. Και από ό,τι φαίνεται, από τον τρόπο που μιλά γι' αυτό, φαίνεται ότι το αγαπά κι εσύ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν το αγαπά, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Κοίτα, πολλοί κόσμοι, εσύ το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Έτσι τώρα μπορεί να ακούγομαι και χαζή με αυτό που θα σου πω, και θα καταλάβει τι εννοώ: Ότι πολλοί κόσμοι το κάνουν για βιοποριστικού λόγου. Mm -hmm. ε, αλλά σου λέω ότι μπορεί να ακούγομαι χαζή διότι εσύ το ζει, γιατί φαντάζομαι ότι συναναστρέφεσαι και με άτομα που ξεκίνησαν να το κάνουν για να βγάλουν λεφτά και για να βιοποριστούν. Σίγουρα. Mm -hmm. Και οι γυναίκε που μπορεί να έχουν και οικογένεια, μπορεί να τι mm -hmm. έχει παρατήσει ο άντρα του, το σύντροφό του, να έχουν ένα παιδί στα χέρια mm -hmm. και να μην έχουν άλλη επιλογή. Εγώ είμαι τη άποψη όσον αφορά αυτό, πω γενικά όποιο επάγγελμα και να κάνει, οτιδήποτε και να είναι, άμα το κάνει καθαρά για βιοποριστικού λόγου, δεν είσαι χαρούμενο ποτέ. Και νομίζω ότι το κάνει και 100% καλά. Mm -hmm. Ενώ εσύ, α πούμε, που κάνει αυτή τη δουλειά, δεν είναι κάτι το οποίο το γουστάρει, το αγαπά, <συσχε> ρε φίλε. μου χτυπάει η καρδούλα μου κάθε φορά. Ακριβώ. Και γι' αυτό είσαι τόσο καλή. Και εγώ το ίδιο. Γι' αυτό είμαι τόσο καλή. Γιατί το αγαπάω και το κάνω δεν το κάνω για τα λεφτά του. Και όταν το είχα πει σε μια συνέντευξη, γυρίσαν και με κράξαν και μου έλεγαν Τότε γιατί το κάνει, Γιατί ψυχή τη μάνα σου. Όχι. Άντρε, το πάνε. Ναι, ναι προφανώ. <laughs> Αλλά το point είναι ότι το κάνω κυρίω γιατί μ' αρέσει. Θα μπορούσα να κάνω για λεφτά το οτιδήποτε. Τουξ, το Θεό υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώ. θα μπορούσε να γίνει. Α, θα ήμουν πάρα πολύ καλή. Ορίστε. <laughs> <laughs> Αλλά δεν έγινα. Γιατί δεν έγινα. Γιατί δεν μπορώ να κάθομαι και να είμαι πάνω από το κινητό συνέχεια για να πρέπει να αποστάρω συγκεκριμένε ώρε. Και, 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 και για το κεφάλι Στην αντίστοιχη φιλοσοφία λοιπόν πέφτει και το OnlyFans. Ναι. Ακριβώ. Να Γιατί δεν έχει OnlyFans. Γιατί είχα φτιάξει OnlyFans, αλλά δεν άντεξα. Τι δεν άντεξε. Δεν άντεξα. <laughs> Τα μηνύματα που διάβαζα. Ε, θα ήθελε να μοιραστεί. Κάνα μηνύματάκι. Ε, γενικά ο κόσμο είναι λίγο. Λιγό... Όχι επιβλητικό. Απαιτητικό. Απαιτητικό. Μπράβο, ο κόσμο είναι λίγο απαιτητικό. Αλλά κακό απαιτητικό. Δηλαδή, άλλο να μου πει να μου στείλει τύψει 50 ευρώ στον OnlyFans, 50 δολάρια και να μου πει ε, βγάλε μου ένα βίντεο που είσαι έτσι, που να είναι τρίλεπτο και εγώ να σου στείλω. Ένα λεπτό και να μου πει: Γιατί μου στείλει ένα λεπτό, Εγώ σε πλήρωσα για τρία. Mm -hmm. Αυτό το δέχομαι. Αλλά άλλο να μου βάζει τύψη και να μου λε: Γιατί δεν απαντά, Εγώ σε πληρώνω, Εγώ σε πληρώνω, Εγώ σε πληρώνω. Έλα. Κάνω κουμάντο, εγώ θα κάνει ναι. ό,τι σου λέω. Αυτό το έχω διαβάσει. Α, ναι. Έχουν στείλει μέχρι και στη Ραφαέλα, την κολλητή μου, να mm -hmm. τη πούνε ότι η Κρίστη δεν απαντάει. Πε να απαντήσει, Γιατί τη έχω στείλει 60 δολάρια. Σώπα. Στα ζήτησα να μου τα στείλει. Όχι. Πώ λειτουργεί η Κρίστη το ολεφάντζ. Έχει μια σελίδα. Πάρα πολύ ωραία. Mm. Υπάρχουν αυτά που δείχνει λοιπόν στο κοινό και υπάρχουν τα κατηβίαν μηνύματα, τα DM που σε πληρώνω έξτρα για να μου στείλει υλικό. Ναι. Ωραία. Και πόσο πάει αυτό, Όντω τα τρία λεπτά μπορεί να είναι 60 δολάρια. Ε, κάθε μία βάζει δική τη τιμή. Οκ. Okay. Mm. Ποια είναι η πιο ψηλή τιμή που έχει ακούσει να παίζει από αυτά 300 δολάρια για 7 λεπτό βίντεο. Ε, το 300 δολάρια για 7 λεπτό βίντεο. Mm. Στο οποίο τι κάνει μια κοπέλα. Παίζει μόνη τη. Οκ, okay, είμαι το σώμα τη. Ναι, ναι. Ή με ό,τι τη ζητήσει ο εκάστοτε... Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ήταν μόνη τη απλά. Οκ. Okay. Αυτό είναι το πιο ψηλό που θυμάμαι τώρα. Ε, μπορείς να μου πεις ε, άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα γύρισμα. Άλλους λόγους για τους οποίους μπορεί να σε έχει δυσκολέψει ένα γύρισμα. Ε, η παραγωγή. Τι Δεν δε, δε. είναι συνεργάσιμη. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν καλέ κάμερε και να σβήνουν κάθε πέντε λεπτά, να θέλει αλλαγή μπαταρία. Ξέρω εγώ, να κόβεται ο ήχο, να θέλει. Ξέρω εγώ τι θέλει. Δηλαδή, μου έχει τύχει στη Πράγα, στη Βουδαπέστη. Μου έχει τύχει, νομίζω. Ναι, μου έχει τύχει δύο φορέ. Στη μία ήταν λέσβια, στην mm. άλλη ήταν με αγόρι. Και έσβηνε η κάμερα και έπρεπε να το ξαναπάμε repeat. Από την αρχή. Ναι. Ή άμα είχαμε κάνει κάτι για να προχωρήσουμε στην επόμενη στάση και είχαμε γράψει τέσσερα λεπτά τη στάση και θέλαμε άλλα δύο λεπτά και έσβηνε, πρέπει να το πα από την αρχή. Αυτό μα πήγαινε πάρα πολύ πίσω χρονικά. Σου έχει ζητηθεί από την παραγωγή να κάνει κάτι που δεν θε. Εκτό από το να μιλάω. <laughs> ναι, εντάξει, το πρακτικό το ξεκαθάρισε. Εκτό από το να μιλάω και το πρακτικό, μου έχει ζητηθεί. κάτσε θα σου πω. Κάτι το οποίο σε έκανα αισθανθεί άβολα, μήχανα... Όχι. όχι, όχι, όχι. Από παρτενέρ, κατά τη διάρκεια γυρίσματος, mm. να σου φερθεί περίεργα, να σου πει κάτι άσχημο, να σε κάνει αισθανθεί άβολα. Νομίζω πω όχι. Θα το θυμόσουν, να φαντάζομαι. Ναι, μετά. ναι, ναι. Γιατί πιο πολύ δουλεύω έξω και έξω, ακόμα και αν είναι πιο κρύοι, δικά μου δεν σε ξέρουν. Είναι πολύ... Τη δουλειά του, α πούμε. Mm -hmm. Και άμα σε πειράξει κάτι και η παραγωγή. Συνήθω σε ρωτάει: Ποιε τάσει αρέσουν, ποιε τάσει σε κάνουν να τελειώσει, Γιατί ακόμα και αν δεν τελειώσει, τουλάχιστον να φαίνεται πιο αληθοφανέ. Γιατί, συγγνώμη, ε, είναι δεδομένο ότι θα τελειώνει σε κάθε γύρισμα, Όχι. Προ προφανώ. Αλλά άμα προ εμένα ξέρω Μία από τι αγαπημένε μου για να τελειώνει είναι το σπούν. Mm -hmm. Οπότε, όταν είναι να τελειώσω, με να κάνω σπούν mm -hmm. και, και να μην τελειώσω. Mm -hmm. Ο οργανισμό μου θυμόταν και το πρόσωπό μου προφανώ το φαντασιωνόμουν και mm -hmm. φαίνονταν πιο φυσικό το mm -hmm. αποτέλεσμα. Έβγαινε πιο φυσικά. Το ότι είσαι εγκεφαλική στο προσωπικό σου κρεβάτι mm -hmm. από το κρεβάτι τη δουλειά παίζει κάποιο ρόλο. Ενώ ότι Μπορείς να το ξεπεράσει αυτό το κρεβάτι τη δουλειά και να τελειώσει, δεδομένου ότι με αυτόν τον άνθρωπο που είσαι εκείνη τη στιγμή δεν νιώθει και τίποτα, δεν τον ξέρει. Σε γύρισμα εννοεί. Mm. Ναι. Μου okay. έχει τύχει να τελειώσω. Δύσκολα. Mm -hmm. Αλλά ούτε ήταν κάτι που το επιδίωξα. Ήξερε αυτό να το κάνει. Άρα δεν είχε να κάνει με συνέστημα, πάτσε τα κατάλληλα κουπιά. Ναι, ναι, ναι. Που δεν μου έχει τύχει στην προσωπική μου ζωή mm -hmm. να το κάνει ο άλλο. Έχει προσπαθήσει να Είναι επαγγελματία ο, ο άλλο, Ε, βλέπει. Μήπω <laughs> τελικά δεν το έχω εγώ το πρόβλημα. <laughs> ε, όταν ένα άντρα mm -hmm. κατά τη διάρκεια του γυρίσματο έχει ζουμιστεί πια, σα έχει δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Τι γίνεται. Ε, διάλειμμα. <διάλυμα> για, για διαφημίσει. ναι. Υπάρχουν Περιμένο. μέθοδοι. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν τα injections. Υπάρχουν Οι ενέσεις που γίνονται πού. Πάνω στο πουλί. Ναι. Το έχω δει να συμβαίνει, δεν το πίστευα ότι έχω. Πον... Κατάλαβες να πονάει, κατά πώς θα πόνεις. πονάει, θα πονάει. Άρα πονάει. Πονάει. υπάρχει η ένεση. Η ένεση, ναι. τα χαπια mm -hmm. υπάρχουν ειδικά τζελάκια, Υπάρχουν κάτι άλλες σκόνες φυτικές, mm -hmm. υπάρχει τσάι. Mm -hmm. Έχουν εφευρεθεί πάρα πολλά. Αλήθια. Που ουσιαστικά επιβραδύνουν το να τελειώσει ο άλλο. Και να σηκωθεί. Και να σηκωθεί. Ναι. Γιατί ε, τον βοηθάνε να σηκωθεί και να μείνει περισσότερη η ώρα όρθιο, Ειδικά το, το injection. Ακόμη και αν τελειώσει mm -hmm. μπορεί να μείνει όρθιο. Αλήθεια. Και τραβάνε κι αυτοί. Ναι. Πραγματικά, σε ένα γύρισμα στη Ζάκυνθο που είχαμε τώρα το Σεπτέμβρη, mm. ε, ήταν ένα παιδί με το οποίο είχα εγώ γύρισμα κιόλα. Mm. Και έπαιρνε, έκανε για πρώτη φορά ένεση. Mm. Το γύρισμα τελείωσε 11 η ώρα το βράδυ. Από τι ώρα, από 4 το απόγευμα. Mm. Ναι, εκείνο ήταν ένα. Πιο δύσκολο και μεγάλο γύρισμα. Έπρεπε δηλαδή να είναι έτσι. Τρει η ώρα τον βλέπω στη βίλα που μα είχαν νοικιάσει. Έτρεχε έξω, στην πισίνα. Είναι έτσι. Με το, με το πουλί του. Ναι. Κατάλαβε. <laughs> <laughs> δηλαδή ήταν πολύ αστείο. Βγαίνει, του λέω είσαι καλά. Μου λέει ρε, εσύ. Ο πρώην σου μου λέει: Έχει χρησιμοποιήσει injections. Λέω: Όχι. Μου λέει: Ξέρει κανέναν που να έχει χρησιμοποιήσει. Του λέω: Εσένα. Ναι, μου λέει, αλλά εγώ πρώτη φορά το κάνω και δεν ξέρω, μου λέει πώ να το ρίξω. Του λέω λοιπόν: Μπε μέσα στη πισίνα, κολύμπα λίγο, μπα και, και πήγαινε για ύπνο. Άμα δει ότι δεν, κοι, δεν κοιμάσαι, ήταν και η κοπέλα του εκεί, η οποία είναι επίση ηθοποιό, mm -hmm. πήγαινε ξύπνα την κοπέλα σου mm -hmm. να σε βοηθήσει κάπω. Δεν έπιασε, παιδιά, τίποτα. Και για πόσε ώρε έμεινε. Μέχρι, τον, μέχρι την άλλη μέρα ο άνθρωπο ο καημένο. Δηλαδή... Φαντάζομαι πονάει κιόλα, δεν δηλαδή, είναι πέραν τη πλάκα τώρα. Ναι, ναι. Πρέπει να μελανιάζει, δηλαδή πραγματικά, τι να πω. Υπάρχει κάποια πορνοστάρ που την έβλεπες και ήθελες να της μοιάσεις. Όχι. Για μία. Πώς κατάφερες να κάνεις κάτι προσωπικό όπως είναι το σεξ. Να το κάνεις επαγγελματικό. Πώς το διαχειρίστηκες, πώς το δούλεψες με τον εαυτό σου. Δεν χρειάστηκε να δουλέψω καθόλου. Το μόνο που χρειάστηκε να δουλέψω ήταν η αρχή. Mm. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που βγήκε η ταινία μου. Η πρώτη που ήταν κανονισμένο δηλαδή να γίνει χαμός στα site και παντού, mm -hmm. ε, ίδια ώρα και μέρα, ακριβώς την ώρα όμως, 9 η ώρα το βράδυ, είχα παράσταση στο θέατρο. Και είναι 9 παρά 2 και έρχεται ο, ο φίλος μου, φίλος mm -hmm. μου που παίζαμε μαζί στην παράσταση και μου λέει «Χριστίνα, μόλις βγήκε η ταινία σου, και ακούς αυτό το, του θεάτρου ρε παιδί μου το καμπανάκι ότι βγαίνουμε τώρα και βγαίνω έξω δεν θα το ξεχάσω γεμά το Σοφίασος και είμαι εγώ εκεί κοιτάω τον κόσμο και σκέφτομαι ότι όλοι αυτοί τώρα που είναι εδώ έχουν δει την ταινία μου για κάποιο λόγο δεν ξέρω πως το κάνανε ταυτόχρονα ήταν με το κινητό την είδαν ένα λεπτό πριν αλλά το μυαλό μου ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι με βλέπουν πάνω σε σκηνή ντυμένοι στα μαύρα να μην φαίνεται τίποτα Άβαφη με το μαλλί πάνω και έχουν απ' την άλλη μια άλλη εικόνα. Και λέω: Εκεί λίγο μπερδεύτηκα. Εκεί λίγο το σκέφτηκα. Λέω: Τι από τα δύο είμαι τελικά, Τι, τι μ' αρέσει πιο πολύ, Τι θα πει αυτός τώρα που την είδε, Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Έ, ε, μετά από καμιά εβδομάδα που πέρασε τον Μπαμ, το μεγάλο, κατάλαβα ότι μπορώ να είμαι και τα δύο πράγματα, μπορεί να είμαι και πέντε πράγματα ταυτόχρονα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά ήταν το σοκ τη στιγμή, γιατί ήταν νομίζω και κακή στιγμή να ανέβει mm -hmm. για μένα στο κεφάλι μου. Εκείνη τη στιγμή που βγαίνω, πάω που πάρει και τη ταινία. Αλλά και ο δάσκαλό μου τότε ήταν πολύ υποστηρικτικό. Άμα θες μου λε, εσύ να το κάνει, εγώ στο θέατρά μου να ξέρει, θα σε παίρνω. Δεν πάω, μου λέει, να βγει και στο εξωτερικό. Εξηγημένο. Ναι. Και όντω είναι ακόμα μαζί μου δίπλα από παντού. Θα πω ότι ξεκίνησε λοιπόν στον χώρο των ερωτικών ταινιών με τον τότε σύντροφό στο Νεκτάριο. Mm -hmm. Όπου έχει πει πολλέ φορέ ότι είχε ζητήσει να βρίσκει ερωτικά μόνο μαζί του για να κάνει σεξ και να μην έχει άλλου παρτενέρ. Mm -hmm. Πόσο καιρό κράτησε αυτό, το να μην έχει άλλου παρτενέρ, Ένα μισή χρόνο. Άρα ήταν πάντα η ταινία μέσα στου δύο πρωταγωνιστέ. Ναι. ή και άλλε κοπέλε. Ή και άλλε κοπέλε. Ε, και κυρία μου, τι γίνεται όταν είσαι ζευγάρι με αυτόν τον άνθρωπο και στην αληθινή ζωή πέραν τη δουλειά, με το κομμάτι τη ζήλια, λέω εγώ τώρα. είσαι τόσο υπεράνω, ή έπρεπε να κάνει κάτι για να το διαχειριστεί. Ε, σίγουρα. σίγουρα προσπαθούσα να το διαχειριστώ. Δεν, είναι, δεν γίνεται να μη ζηλεύει. Δεν γίνεται να μη ζηλεύει. Τι να σου πω, όσο και να βλέπ, το βλέπει ότι είναι δουλειά και. Μ' αγαπάει και δεν μου έχει δώσει δικαίωμα και 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 το βάζει κάπου αλλού, ρε παιδί μου, πόσο πιο όμορφα να στο πω. Δηλαδή το δικό σου το πράγμα. Κατάλαβε. Γι' αυτό και εγώ, δηλαδή, όταν βρω κάποιον, γιατί είμαι μόνη τώρα, ε, δεν θα απαιτήσω να μην ζηλεύει. Απλά να μην μου τα κάνει μπαλόνια. Δηλαδή, <Κι> δέξω το. Αν θε, άμα δεν θε να το δεχτεί, φύγε, μην περιμένει να το σταματήσω. Επειδή κλέει, α πούμε, εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ήταν να το σταματού, θα το σταματού. Αλλά δεν θα απαιτήσω να μην ζηλεύει, γιατί είναι κάτι που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ζήλευα πάρα πολύ. Ειδικά όταν ήμουν σε γύρισμα ε, και ήταν κάτω αυτό και εγώ ήμουν πάνω και έκανε γύρισμα με την άλλη κοπέλα και άκουγα τα. Α, 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 ό, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι. Υπήρξε όμω φορά που τον είδε και φτιάχτηκε. Που τον είδε με άλλη και φτιάχτηκε. Μόνο στην προσωπική μα ζωή. Γιατί το Είναι. κάναμε αυτό με κοπέλα στην προσωπική μα ζωή. Όταν ήθελα εγώ. Πώ γίνεται όμω. Δεν πότε ξέρω. Δημιουργείς, 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 πότε, πότε... Δεν Δηλαδή, συγγνώμη, πώ γίνεται να ζηλεύει το επαγγελματικό αλλά στο προσωπικό στο σπίτι Δεν ξέρω. Πε με εσύ, πώ γίνεται. Αλλά κοίταξε να δει. Στο σπίτι μέσα υπήρχε ένα όρο. Δεν διάλεγε ποτέ αυτό στις Α, τι γκόμενε. Αν τι διάλεγε. αυτό στην κοπέλα, θα είχαμε πρόβλημα. Αν μου έλεγε δηλαδή αυτή μ' αρέσει ή θέλω να κάνουμε κάτι, του λέω γιατί σ' αρέσει αυτή. Ενώ μου τη διάλεγα εγώ, mm. αυτό ήξερε. Πάντα έπρεπε να πει: Δεν ξέρω, αγάπη μου, ό,τι θε εσύ. Εντάξει, να σου πω κάτι, εκείνο ήταν και ασφαλή ρεσί. Ήταν σε προνομιούχα θέση, εσύ δεν πήγαινε με άλλου. Γιατί έχει πει ότι το μόνο που σε τρομάζει είναι το μέγεθο. Ισχύει. Πλέον όχι, δεν με τρομάζει. Τότε με, με τρόμαζε. Ποιο... Όταν είχα δώσει τη συνέντευξη, με τρόμαζε. Ωραία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθο σε τσουτσούνι που σου έχει Μου αρέσει Πώ είναι με τον Jason Λαβ, η οποία δεν έχει βγει ακόμη. Πόση την έχει ο Τζέισον Λαβ. Ε, τι να σου δείξω. Κοιτάει, παιδιά, το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινά. Από εδώ. Από εδώ. Ναι. Μέχρι. Εδώ. Mm -hmm. Και τόση. Κορμός δέντρου. Ναι, ξεκάθαρα. Πώς πήγε αυτό. Πόνος Πόνο πολύ. Mm -hmm. Αλλά πολύ ωραία βγήκε η ταινία. Βέβαια δεν περπατούσα μετά για λίγη ώρα. Όπω καταλαβαίνει. Έχει έτσι εδώ. Και επιβεβαιώνει όλε τι βλακίε στα κλεισέ που λέει αγορά. Δεν μπορούσε να περπατήσει μετά. Και πάει λέγοντα. Αυτά τα. Πώ πήγε σήμερα στη δουλειά, Άστα γαμνιόντα. Γαμνιόντα πήγε η δουλειά. Ξεκάθαρα. Ναι. Τώρα δεν μα τρομάζει το μέγεθο. Όχι τώρα μετά από αυτό, τι να με τρομάξει μετά από αυτό. Ε, δεν ξέρω, υπάρχουν και μεγαλύτερα. Κοίτα, άμα το δω θα σου πω, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μετά από αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια λίγο έτσι πιο βαθιά ερώτηση. Mm -hmm. Βαθιά, με βάθος ε, ψυχή, έτσι ένα πεδίο διαφορετικό. <laughs> και θα σε ρωτήσω, τι έχει καταλάβει για την ψυχολογία των ανδρών και των γυναικών κατά τη διάρκεια του σεξ. Γιατί δεν κάνουμε σεξ μόνο από κάβλα, κάνουμε σεξ γιατί θέλουμε να αποδείξουμε στον άλλον ότι είμαστε γαμάτοι, Γιατί έχουμε υποφέρει στα παιδικά μα χρόνια. Γιατί έχουμε βιώματα που θέλουμε να αποτάξουμε από πάνω μα. Τι έχει παρατηρήσει, ο κόσμο που έχει γνωρίσει και έχει κάνει σεξ μαζί του ή που έχει δει να κάνει σεξ. Σε άλλα πλατό, την ώρα που εσύ κάνει Τι έχει προσέξει για την ψυχολογία του, τι έχει παρατηρήσει. Τώρα μιλά για τη δουλειά. Ναι. Ε, τώρα αυτό δε με, δεν με είναι με το μέρος μου που θα πω αλλά δεν έχω γνωρίσει πολλούς φυσιολογικούς ανθρώπους ειδικά στο εξωτερικό δηλαδή, δεν δηλαδή, της δηλαδή έχει ενδιαφέρον οι περισσότερο. περισσότεροι ναι, έχουν βιώματα ε, δεν έχουν καλά παιδικά χρόνια σίγουρα οι Ο. περισσότεροι βέβαια, έχω γνωρίσει και άλλους οι οποίοι είναι με τους γονείς του τέλεια και δεν έχουν αποθυμένα και, και, και. οπότε νομίζω ότι Παίζεται, αλλά αν με ρωτά, θεωρώ ότι ο καθένα από αυτού κουβαλάει μια τρέλα την οποία την, δεν έχω, την έχω ψάξει mm. να σου πω για το καθένα, αλλά νομίζω ότι ο καθένα κουβαλάει κάτι μέσα στο κεφάλι του. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, που συνήθω κακό είναι. Ενώ συνήθω από παιδικά χρόνια, οι γυναίκε, ειδικά, έχω γνωρίσει πολλέ γυναίκε που κάνουν αυτή τη δουλειά και είναι επειδή είχαν την απουσία της πατρικής φιγούρας μέσα στο σπίτι τους και ψάχνουν την ασφάλεια και την επιβεβαίωση μέσω αυτού, μέσω της γύμνιας τους και από τον κόσμο που θα τις δει και θα πει «Α, ναι», α πούμε, και θα δώσει σημασία σε αυτές. Αποδοχή δηλαδή, αποδοχή, αγάπη, επιβεβαίωση. Ναι, ακριβώς, με αυτόν τον τρόπο. Ε, τώρα οι άντρε. Τι να σου πω... Δύο που έχω γνωρίσει που δεν θα τους ξεχάσω ποτέ, αν πρέπει να σου δώσω κάποιο παράδειγμα, Είχαν μαμί ίσου. Mm -hmm. Είχαν μαμί ίσου. Πώ το καταλάβαμε αυτό, Μου το είπανε μόνοι του. Δηλαδή, στον έναν ανέφερα κάτι και μου είπε: Εγώ δεν έχω μαμά. Του λέω: Πού είναι η μαμά σου στο εξωτερικό τώρα. Μου λέει: Δεν ζει. Του λέω: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Mm -hmm. Δεν ζει για μένα. Mm. Α. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο φέρεται και πολύ άσχημα στι γυναίκε. πρέπει. Κρίστη ερώτηση. Αυτό λοιπόν και ο κάθε αυτό που μπορεί να έχει τέτοιε τάσει, βίαιε. Mm -hmm. Ε, τι συμβαίνει σε αυτού του ανθρώπου, η παραγωγή δηλαδή βάζει κόφτε και λέει: Εννοείται, ναι, okay. ναι, εννοείται. Έχω και περίπτωση που τον έχουν κόψει από, το... από τη βιομηχανία, γενικότερα. Γιατί τι έκανε. Είχε φερθεί άσχημα, δεν θυμάμαι τι, Βουδαπέστη. Και... Ήμουνα με τον Εκ τότε okay. ακόμα. <συλί> και μου ότι είπε ότι έχει γνωρίσει δύο. Ο ένα ήταν αυτό ο οποίο ήταν βίαιο με τι γυναίκε και είπε: Η μαμά μου έχει πεθάνει, όχι γενικά, αλλά για μένα, και ο άλλο. Τον άλλον άστανα να μην τον αναφέρουμε καθόλου. Δύσκολη η περίπτωση. Mm. Είναι στη βιομηχανία. Όχι. Έφυγε. έφυγε. Τον διώξανε ή έφυγε. Έφυγε μόνο του. Δεν, ε, δεν, δεν, το διώξανε. Έφυγε αυτό. Σταμάτησε. Απλά σταμάτησε. Έχουν παραβιαστεί ποτέ τα όρια σου. Όχι. Στο προσωπικό επίπεδο. Ναι. Πώς παραβιάστηκαν <coughs> με τον event porn. Ναι. Ναι, αν πρέπει να πούμε κάτι, αυτό θα πω. Δεν θα το αναλύσουμε. Mm. Έχεις Έχει πλάκα, μου ρεχτεί, γιατί θε να ξεπλύνει από πάνω στη ριτσινιά του GNTM και θα έλεγε οποιοδήποτε ότι το GNTM τι μάρανε που πάει και κάνει σεξ. <Κι> Άρα εκεί το GNTM μένει, δεν είναι. Θέλω, θέλω να μου πει, γιατί αυτό έχει για μένα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρεί ρετσινιά το GNTM. Ναι, γιατί δεν είναι και κάποιο αξίωμα Καλά με το λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά... Ναι, ε, ναι, δηλαδή δεν μπήκα καν στο σπίτι για να συνεχίζω να μιλάω γι' αυτό μέχρι σήμερα. Είσαι πολύ άξιος στην Ελλάδα, μα έχεις πει στο GNTM όμως. <laughs> ναι, η αλή... η αλήθεια είναι ότι Οπότε δεν ξέρω. Κριστί, μήπω τα σκέφτεσαι λίγο λάθο τα πράγματα και εσύ και εγώ. Δεν ξέρω. Ναι. μπορεί, μπορεί, μπορεί. Να σου πω, γιατί την εξεργασία η κοινωνία την έχει έτσι με τα ζυμπράγκαλα του διαβόλου. Τι δεν έχει με ζυμπράγκαλα έχει του διαβόλου. Έχει και τα πάντα έχει. Ε, έχει και αυτό λοιπόν. Ε, ναι, Γιατί είμαστε οπισθοδρομικοί, ζούμε στο 24 και πάμε στο 80. Είμαστε ανώμαλοι. Ναι, η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι και να πλένει πιάτα και άμα έχει άποψη τη κόβουμε το χέρι. Τι θε να σου πω από όλα αυτά πρώτα. Αλλά οι ίδιοι που τα λένε αυτά, οι ίδιοι πληρώνουν και όλα στο, το sugar babes π.χ. για να μας βλέπουν ναι, δηλαδή. Έχω περιπτώσεις που δέρνουν τη γυναίκα τους στο σπίτι, τους ξέρουμε ποιοι είναι, τη δέρνουν, έχουν φάει καταγγελίες και το ίδιο βράδυ μπορεί να έρχονται στο κίνη και για ποτό. Και τη γυναίκα τους να την έχουν από το χεράκι θεά. Όταν τους βλέπεις εσύ αυτούς πώς νιώθεις. <laughs> mm. Σου έχει, τύχει καμία... σου έχει τύχει να σου στείλει σύζυγος τέτοιου ανθρώπου κακοποιητικού μήνυμα όχι, αλλά έχει τύχει να στείλω. Εγώ μήνυμα. Στη γυναίκα του. Ναι. Και τι τη είπε, Τι, 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 τι είχε συμβεί και, και γιατί τη έστειλε. Μου έστειλε μηνύματα αυτό. Αυτό. Ναι, και τη τα έστειλα. Και αυτή με έβρισε. Που τη τα έστειλα. Okay. Γιατί ήθελα να του χωρίσω. Τι τη είχε στείλει, Τη είχα στείλει τα screen. Screen του. Mm. Τι μου έστειλε. Το έχω κάνει δύο φορέ στη ζωή μου αυτό. Τη μία πήγε καλά. Mm χωρίσανε όντω και έπρεπε να χωρίσουν γιατί ήταν μαζί 6 χρόνια, 7 χρόνια και μου στελεμένα για να βρεθούμε και λέω κάτσε ρε εσύ, η κοπέλα φαίνεται τόσο πολύ ερωτευμένη, περίμενε και τη στάστηλε γιατί έτυχε και να τη ξέρω την κοπέλα, δεν ήμασταν φίλες αλλά τη γνώριζα πολύ mm. ε, και στον επόμενο απλά έστειλα τα σκρίνους ότι στη γυναίκα του δεν, δεν ασχολήθηκα παραπάνω να τη πω κοίτα τι κάνει, απλά τα σκρίνους ε, και εγώ τελικά Mm -hmm. Γιατί ήθελα να χωρίσω το αγαπημένο ζευγάρι αυτό. Σου έχει τύχει να ερωτευτείς παρτενέρες στη δουλειά. Όχι. Να νιώσεις πράγματα. Mm. Δεν θυμάμαι. Μου άρεσε κάποιος. Ναι. Αλλά να νιώσω, νιώσω πράγματα όχι. Έγινε κάτι με αυτόν πέραν του πλατό <coughs> Όχι. Εμένα και μακριά. Σε τι έχεις? Έχω μου αρέσει το BDSM. Σου αρέσει να σε δένουνε, κυρία μου. Ναι. <laughs> ε, πώς Πώ αρέσει να σε δένουνε, Λάτεξ, the full deal, σκηνιά, αυτά. Τα σκηνιά μου αρέσουν πολύ. χειροπέδες... γενικά τα δερμάτινα. Μ' αρέσει το ξύλο πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα κεριά πάρα πολύ. Το ξύλο εννοούμε το ξύλο ω ε, ξύλο. Ω το ξύλο. Ε, ε, όχι. Α, εννοούμε το, το ξύλο. Το ξύλο. Ναι. Okay. <laughs> <Okay. laughs> okay. Ε, Γενικά μ' αρέσει η υποταγή. Αλήθεια. Mm. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά όταν είναι με κάποιον που έχω συναισθήματα, όπω είπαμε πριν. Mm -hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποιο είναι το safe word σου. Δεν έχω. στο BDSM. Μα... Δεν έχει. Sky's the limit, δηλαδή. Δεν έχω. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Άμα ξεφύγει το ξύλο όμω λίγο από εκεί που σε ευχαριστεί. Δεν μου έχει τύχει να μην καταλάβει ο άλλο ότι δεν ε, πρέπει να συνεχίσει τόσο έντονα. Okay. Δηλαδή, όσε φορέ το έχω δοκιμάσει. Mm -hmm. Με σχέση μου ήταν πάντα. Ε, ξέρουν δηλαδή από το χτύπημα, ε, ο τρόπος που τεινάζομαι, η έκφραση του προσώπου μου. Δεν ξέρω, αλλά τσιλάρανε όλοι. Ή από το λαιμό, όταν με πιάνει ο άλλο και βλέπω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, το κόβει. Mm -hmm. Δεν μου είχε τυχεί άλλο να περάσει το όριό μου πάνω σε αυτό. Mm -hmm. Έχω καλέ το... εμπειρίε. Ωραία, αυτό που να πω είναι πάντα ευχάριστο. Mm -hmm. Στοματικό αέριο τα έχει χαθεί να κάνει, Όχι, ρε, Εσύ. Κάτσε ρε παιδί μου, το θέμα τη καθαριότητα είναι σημαντικό. Α, ναι, εννοώ να έχω, βα... να έχω βαρεθεί, νομίζω ότι μου λε. Όχι, τι είπα, συγχαθή είπα. Ναι. Εγώ έτσι το μετέφρασα στο μυαλό μου. Όχι, όχι, συγχαθή. Ναι, πολλέ φορέ. Και τι κάνει εκεί. Το σταυρό μου, τι να κάνω. <laughs> <laughs> Μισό λεπτό, κάτσε. Κάτσε κάνω στο σταυρό μου. <laughs> κάτσε, ρε παιδάκι μου, δεν του το λες. λε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει στον άλλον: Πήγαινε πλήσου, δεν θέλω. Α, δεν ήταν κανένα βρώμικο. Απλά τσιχενόσουν να το κάνει. Ναι, δεν μου το έβγαζε ο άλλο, παιδί μου. Ήταν έτσι. Αλλά τι να κάνει. Τι να κάνει, δουλειά είναι κι αυτή. Ε, εργατιά. <laughs> πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανε σεξ, περίμενε σε προσωπικό επίπεδο σεξ και σε επαγγελματικό επίπεδο σεξ. Ωραία. Ε, σε προσωπικό. Μ, πότε ήταν. Πότε ήταν. <laughs> πότε ήταν, τι μήνα έχουμε. Ε, σεξ έκανα τελευταία φορά πριν χωρίσω. 10 Γενάρη. Σου λείπει Το σεξ, ναι. πάρα πολύ. Ναι, ε, αφού το κάνει τη δουλειά. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Ωραία, Έλα, σεξ τη δουλειά ποτέ έκανε τελευταία φορά. Σεξ τη δουλειά έκανα στο κίνκι. Ε, τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη, την Κυριακή. Πάντα κάνει με τον ίδιο σεξ στο κίνκι. Στο κίνκι έχω έναν παρτενέρ. Μα αρέσει αυτό ο παρτενέρ. Το ξέρουμε, νιώθουμε καλά. Νιώθω μια ασφάλεια γιατί τον ξέρω έχουμε πολύ φιλικέ σχέσει. Αν με ρωτά για εκτό δουλειά, mm -hmm. Όχι. Okay. Not my type, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλό στη δουλειά του. Σίγουρα. Γαμάει yeah, καλά. Είναι καλό. <laughs> είναι χαμηστερό. <laughs> Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πιστεύει καθόλου και εσύ ότι οι τσόντε μα έχουν καταστρέψει. Περίμενε, θέλω να με αφήσει να εξηγηθώ. Παρακαλώ. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία είναι λίγο out of reach. Δηλαδή, τέλειου πισινού, τέλεια στήθια, τέλεια βογγητά. Όλα πάνε φανταστικά. Ο άλλο είναι κούκλο, με mm, κυλιακού, mm. με σίξπα Και οι άλλοι είναι φανταστικοί. Δηλαδή, ο Θεό σα έχει δώσει όλα τα δώρα, δεν έχουν μείνει για τα άλλα παιδιά του κόσμου. <laughs> θέλω να πω ότι δεν χαλάει λίγο αυτό την πιάτσα. Δεν ανεβάζει λίγο τον πύχη, α πούμε, σε επίπεδα τα οποία είναι λίγο unrealistic. Ναι. Συμφωνώ χίλια τα εκατό Εσύ και που συμμετέχει συμμετέχεις λοιπόν σε αυτό το πράγμα που μας, μας καταστρέφει τις ζωές Πραγματικά, πώς μα κι εγώ έτσι νιώθω Δηλαδή φαντάσου εγώ τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά Με βλέπει ο άλλος στη ταινια mm -hmm. Που δεν έχει τεράστια διαφορά από την πραγματικότητα Αλλά άρεση, με βλέπει ρετουσαρισμένη Να μην έχω ούτε ένα σπυρί Ξυρισμένη Το ένα μου, το άλλο μου Uh, uh, uh. Όλα τέλεια, σε τέλεια αντισημπέλη. Πραγματικά τέλεια. όλα. Δηλαδή τη βλέπει και λε πώ. Τι κάνει αυτή η κοπέλα και πώ είναι. Δεν έχει μείνει ακόμα έγκυο να κάνει παιδί, να την παντρευτεί κάποιο. Ρε παιδί μου να την έχει πάντα κοντά τη. <laughs> δεν είμαι έτσι στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Μπορεί ρε φίλε να μην θέλω να το ξέρει το πόδι μια μέρα, πώ να σου πω, και να έχει μπιπικάκια. Δηλαδή ο τελευταίο μου σύντροφο είχε απογοητευτεί κατά κάποιο τρόπο. Ε, δηλαδή. Ναι. Ναι. Που, ε, είμαι, είμαι, καλή και στη δουλειά μου και στο σπίτι όταν το κάνω, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή στο σπίτι είμαι πολύ τριφερεί, είμαι πολύ χατούλα, ρε παιδί μου. Θέλω άλλα πράγματα. Δεν θέλω να πάω και να δίνω, κατάλαβε. Μου είχε πει είσαι πολύ διαφορετική. Δεν είσαι το ίδιο. Και είμαι σε φάση, τι περίμενε να δει αυτό που βλέπει στην πίστα, α πούμε, ή αυτό που βλέπει στι ταινίε. Γιατί σίγουρα δεν είναι αυτό. Και εγώ το τονίζω ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ούτε τα σώματα είναι έτσι. Γιατί η δουλειά του είναι να τα κάνουν να φαίνονται τέλεια, Φίξε γιατί αγάδια. το πορνό είναι φαντασίωση. Δεν είναι πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων και σα το λέω εγώ δηλαδή χίλια τέκατο. Σα ορκίζομαι ότι δεν είναι έτσι. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να κάνει σεξ με κάποιον στο σπίτι και να φαίνεται να μοιάζει με ταινία. Ή με κάποια ταινία που έχει δει, ή να δει κάποια πράγματα και να πει, Έλα να κάνουμε αυτό. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο. Το πορνό είναι ένα άψυχο πράγμα, άψυχο, που απλά είναι 10, 20, 30 άνθρωποι που δουλεύουν για να ευχαριστήσουν τη φαντασία του καθενό και κάνουν το 100% αυτού. Είτε αυτό είναι να σου αλλάξουν μαλλιά με μοντάζ, είτε φίλτρα, είτε το οτιδήποτε. Δεν είναι το ίδιο από κοντά. Το είχα μεγάλη ανάγκη αυτό να αν το ακούσω. <laughs> Εγώ το λέω συνέχεια. Αυτοί δεν με ακούν. Κανεί δεν με ακούει. Είναι ρε η κρίστη υποτιμητική προσέγγιση των ανδρών προ τι γυναίκε στο κομμάτι του σεξ. Ναι, Αλλάξεις ναι. Θα ποτέ αυτό, λε. Πού να ξέρω, ελπίζω. Να δούμε μα Εντάξει, τουλάχιστον εσύ πα και με εταιρεία παραγωγή. Δηλαδή <laughs> δεν έχει επιλογή ο άλλο. Κατάλαβε. <laughs> Άμα σε υποτιμήσει, δεν έχει πάρει πόδι. <laughs> Τελείωσε. Ναι. Έχει μετρήσει ποτέ του ερωτικού συντρόφου, είχα προσπαθήσει μια φορά. Π, πού μείναμε, Εκτό δουλειά, μιλάμε πάντα. Όχι, μιλάμε συνολικά. Oh, καλά, αυτό δεν το έχω κάνει. Ωραία. Ε, Εκτό δουλειά, είπε ή εντό δουλειά. Εκτό δουλειά, ρωτήσα. Εντό δουλειά, θέλω εγώ. Εντό δουλειά. Ναι. Πρέπει να είναι. 10-15. Εντά, δεν είναι πολύ. Εκτό δουλειά είναι πολύ παραπάνω. Πότε προλαβαίνει, πότε προλαβαίνει. Τι είναι πολύ παραπάνω, πόσο παραπάνω. Ε, εσύ, ε, ε, το είχα χάσει το μέτρημα. Πού το σταμάτησε, αυτό θέλω να μου πει. Μετά του 20. Mm -hmm. Σταμάτησα να μετράω. Μετά του 20, ποια χρονιά. <laughs> πέρσι. Α, τε... <laughs> Δώσαμε πόνο από πέρσι μέχρι τώρα. Έχω δώσει λίγο, ναι. Έχει δώσει, δώσει. Ναι, ναι. Okay. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. <laughs> Εντάξει, α μην κολλάμε στα νούμερα. <laughs> δεν είμαστε έτσι αυτό. Νούμερο Οι ε, Ιατρικέ εξετάσει, είσαι αυστηρή. Πάρα, mm -hmm. πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ αυστηρή. Κάνω κάθε δύο εβδομάδε εγώ και κανένα από του συντρόφου μου ή άνθρωποι που έχω κάνει σεξ χωρί να είμαστε ζευγάρι δεν, έχει, δεν με έχει ακουμπήσει χωρί να κάνει εξετάσει πρώτα. Είναι βασική αρχή των εταιριών παραγωγή. Ναι, ειδικά των εταιρείων παραγωγή. Ωκ. Okay. Φαντάζομαι ότι επειδή γίνονται αυτέ οι ιατρικέ εξετάσει, δεν κάνετε σεξ με προφυλακτικό. Mm -hmm. Έχει αγχωθεί ποτέ ότι μπορεί να συμβεί κάτι, Έχει συμβεί ποτέ κάτι. Έχω αγχωθεί με αφήσει μόνο κανένα έγκυο. Αυτό. Αλλά όχι, δεν συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να τελειώσουν και εύκολα συνήθω. Παίρνει αντισυλληπτικά. Όχι, αυτοί δεν μπορούν να τελειώσουν. Ναι, αλλά αν να τελειώσει ο άλλο, εσύ παίρνει αντισυλληπτικά. Όχι, δεν παίρνω. Και πώ το ρισκάρει. Πε ότι τελειώνει. δεν, δεν τελειώνει. Δεν μου έχει τύχει. Είναι επαγγελματίε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώ να το. Ναι, Άμα το φοβήθηκε παρά όλα αυτά. Το έχω φοβηθεί. Ναι. Το έχει φοβηθεί γιατί έχει γίνει κάτι ή το φοβάσαι γιατί όχι. Τον έχω αυτό το φόβο πάντα. Ωραία. Πάντα, πάντα, πάντα. Δηλαδή και από τα προσπερματικά, δηλαδή φοβάμαι. Ε, βέβαια. Φοβάμαι γενικά, αλλά δεν μπορεί. Άμα φοβάσαι, μην τη κάνει τη δουλειά, γιατί αλλιώ δεν γίνεται να κάνει γύρισμα. Καλά. Μπορεί να παίρνει όμω άλλου είδου προφυλάξει. Αντισυλληπτικά ναι. Έχω δοκιμάσει τα για μήνε. Μου άφησε, κάνει, μην μην. άφησε προβληματάκι. Οπότε. Τι πρόβλημα. Με έβγαλα, έβγαλα στο στήθο μου έναν καλό όγκο. Πήγα στο γιατρό να το δω και μου είπε ότι είναι επειδή κάπνιζα κατά τη διάρκεια. Και δεν έκανε. Mm -hmm. Έκανα και κακή ζωή. Κακή ζωή. Δουλευ δούλευα το, το βράδυ, έπεινα, όχι πολύ, αλλά mm -hmm. δύο ποτά κάθε νύχτα. Κάπνιζα πολύ. Mm -hmm. Οπότε μου είπε δεν κάνει, εγώ το συνέχισα για ένα εξάμεινο, μου είπε να τα πάρω για άλλους δύο μήνες, εγώ δεν έχω γουστάρα καθόλου γιατί είχα αρμονικά φουλ και mm -hmm. ψυχολογικά. Και μετά όταν ξεπρίστηκα είδα ότι κάτι έχω εδώ mm -hmm. και πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι είναι ένας καλόήθης όγκο περίπου 12 χιλιοστά, mm -hmm. το οποίο πρέπει να το ελέγχω κάθε ένα χρόνο. Μου λέει λογικά έτσι θα μείνει, δεν θα γίνει κάτι, mm -hmm. είναι πολύ σύνηθες. Οπότε ούτε αντισυλληπτικά μπορώ να παίρνω, όπω καταλαβαίνετε. Τα αντισυλληπτικά τα ξεκίνησε για τη δουλειά ή τα ξεκίνησε για άλλου λόγου. Όχι, όχι. Είχα θέμα με την περίοδο. Είχε θέμα με την περίοδο. Σου mm. έχει τύχει να σε πιάσει νευρικό γέλιο εν ώρα Ο Ω, ναι. ναι. Τι κάνει εκεί. Τίποτα. Γελά. Ναι, το κρατάνε. Του αρέσει. Ναι. Είναι φυσική αντίδραση. Δεν το κόβουνε. Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν μια άλλη κοπέλα αντί για εσένα ή εσένα αντί για μια άλλη κοπέλα, Αναλόγω στο τι ζητάει η εταιρεία. Mm -hmm. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μεγαλύτερο στήθο. Μπορεί να θέλει πιο μαλλί Μπορεί να μην θέλει τόσο δύνατη, να θέλει λίγο πιο. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. αυτά, ναι. Σου έχουν ζητήσει παρόλα αυτά, εσύ συγκεκριμένα, να κάνει κάποιε αλλαγέ. Ναι, μου έχουν ζητήσει να σβήσει το τατουά που έχω πίσω. Ωραία άλλο σου έχουν πει θέλω να βάλει στήθο, να πάρει κιλά, θέλω να χάσει κιλά. Μου έχουν ζητήσει να βάλω κιλά. Mm -hmm. ε, συγκεκριμένα λίγο, δυο mm -hmm. μου έχουν ζητήσει. Όλα αυτά τώρα πέρσι που το 23 δούλευα σαν το σκυλί. Ε, μου έχουν ζητήσει να κάνω μπότοξ στο πρόσωπο. Εδώ. Μου είσαι ψεγάδια στην Ελλάδα. Μισό κούκλα είσαι. Αμερική, αγάπη. Okay. Αυτό που σου είπα και πριν. Mm -hmm. Δεν του χωνεύω καθόλου, αλλά τι να κάνω. Ε, μου έχουν ζητήσει να κάνω μπότοξ. Μου έχουν ζητήσει να βάλω κιλά. Μου έχουν σταματήσει να, να σταματήσω το pole dancing. Γιατί μου λένε τα παίρνει στα κιλά, αλλά τα παίρνει σαν γυμναστηριακή. Μικά. Δεν τα παίρνει όπω θέλουμε εμεί να τα πάρει και να σε τζούσει. Εσύ δεν θα γίνει ποτέ τζούσι. Είναι έτσι το σκαρί μα δεν ήθελα κιόλα. Δηλαδή νιώθω τόση πίεση κάποιε φορέ. Που είπα, όπα. Ούτε το τατουάζ θα σβήσω. Που είχα ξεκινήσει, έχω κάνει τρει συνεδρίε. Απλά επειδή είναι πολύ χοντρό, δεν σβήνει εύκολα. Είναι καινούριο. Πριν δύο χρόνια το έκανα. Mm -hmm. Λέω μισό λεπτό. <laughs> δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, okay, εγώ είχα ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν πολύ μεγάλο και με Αμερικάνικη εταιρεία και 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 ήταν. Και, δεν έχει πιο πάνω από αυτό. Mm -hmm. Δηλαδή, όντω, αυτό για το βιογραφικό μου, π.χ., είναι το top. Mm -hmm. Και ακόμη δουλεύω με αυτού. Οκ, ε, okay, ναι, μην έχει αυτό. Αλλά αν είναι κάθε φορά που πηγαίνω. Να ζορίζομαι. Τη το είπα κιόλα. Λέω παιδιά, εγώ δεν θα αλλάξω τίποτα. Αυτό είναι. Δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλω να το κάνω γιατί δεν το κάνω για τα λεφτά σα. Το κάνω επειδή μου αρέσει να το κάνω. Οπότε, αν να το κάνω και να μην μου αρέσει, δεν θα το κάνω καθόλου γιατί θα σα δώσω κάτι το οποίο εσεί δεν θα είστε ικανοποιημένοι. Από το να σα δώσω μια ταινία και ένα αποτέλεσμα που δεν σα ικανοποιεί, προτιμώ να μην το κάνω καθόλου. Οπότε, να το συνεχίσουμε έτσι πώ μου αρέσει εμένα. Και το εκτιμήσανε ναι, φίλε. Christy White Drop Mike. Το Christy White από πού προήκησε. Ο Θεό το έβγαλε. Οκ. Εντάξει, είσαι πολύ white. Είσαι σαν πορσελάνι κούκλα, <laughs> δηλαδή <laughs> νομίζω <το ξέρω>. ότι. ξέρω. <laughs> να κάνει και με την εμφάνιση. Εγώ έχω ολοκληρώσει εδώ με τι ε, 54 ερωτήσει που σου έκανα. Τι μου έκανε. Βεβαίω. Ήταν 54. Μην πάτε τώρα και τι μετρήσει. <laughs> <laughs> ε, 54 ερωτήσει. Εγώ έχω ολοκληρώσει με αυτέ τι 54 ερωτήσει. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ πέρασε η ώρα μαζί σου, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ναι. Στη δουλειά πρέπει να είσαι καλύτερα. <laughs> Έλα, τώρα σταμάτα. <laughs> Θα <laughs> σου κάνω ζήλιε. Μην τι μετρήσετε αυτέ 54 ερωτήσει. Μην ε. τι μετρήσετε γενικά, μάλλον. <laughs> <laughs> ε, πολύ χαίρομαι που ήρθε και τα είπαμε. Και εγώ αλήθεια. Έχω άλλε 54 ερωτήσει να σου κάνω. Τέλεια. Αλλά Πρέ... πρέπει κάπου εδώ να το κλείσουμε, αλήθεια. <laughs> Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Α, και ακόμη μια ερώτηση, ωραία, και εσύ έχουμε τελειώσει. Πού θε να φτάσει αυτή η καριέρα, Ποιο θα ήταν, α πούμε, το πιο γαμάτο πράγμα που θα μπορούσε να σου συμβεί σε αυτό το δρόμο που έχει επιλέξει. Ε, όλα τα υπόλοιπα που ήθελα τα έκανα, δηλαδή έφτασα πολύ γρήγορα κιόλας και πραγματικά ευχαριστώ την εταιρεία που με ανέδειξε. Το μόνο που έμεινε είναι να πάρουμε ένα βραβείο. Να φέρω το βραβείο στην Ελλάδα. Αυτό. Και μετά έκλεισα. Δεν Τι θέλω θα πει έκλεισε, θα σταματήσει να κάνει αυτό που κάνεις. Όχι. Είναι η στόχη μου. Δεν θα σταματήσω να το κάνω, αλλά θα πω ρε φίλε ότι αυτά που ήθελα τα έκανα. Δηλαδή από την αρχή που ξεκίνησα με τη Σούγκαρ ήθελα να μπω στη Βίξεν. Mm -hmm. Από τη στιγμή που μπήκα στη Βίξεν, δεν θέλω κάτι άλλο. Το μόνο που μου λείπει είναι να φέρω το βραβείο. Και να το φέρω στη Sugar Babes, που δεν άλλο. Ορίστε. Αυτό είναι το επόμενο step. Ναι. Στο εύχομαι. Ολόψυχα. <laughs> Αφού αυτό θε. <laughs> <δες. laughs> ευχαριστώ. <laughs> ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.